πάμε να δούμε τον Ηλία Ψινάκη. Πότε ξεκινάνε Δεκέμβρη. Το είχαμε πει ότι αν και αρχικά πρόκειται να αρχίσει η εκπομπή τέλη του Νοέμβρη, το Late Night Talk Show Έλεος. Δεκέμβρη θα το δούμε. Να, τι έγινε. Ο παρουσιαστής. Γιατί του κλείνει το στόμα. Είναι η λατρεία του αυτός ο σκύλος. Ναι. Έχει μεγάλη αδυναμία. Είναι ένα σκυλί που το είχαν... που το είχαν σώσει και ήταν αρκετά φοβικό, έχει γιατί έχει κακοποιηθεί αυτό το σκυλάκι. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε τον Ηλία Ψινάκη. Ποιος πήγε? Η Σοφία αυτό που λέει, πρέπει να το καταλάβω το καρό. Μανίκη. Γεια σας, τι κάνετε? Α, ο Αλέξανδρος καλέ. Ο Αλέξανδρος Τζοπάνογλου. Πώς προέκυψε η συνεργασία με την Ανίτα Πάνια? Έτσι όπως προκύπτουν όλες τις συνεργασίες. Άλλη μια ανατρεπτική εκπομπή, άλλο ένα ανατρεπτικό project από εσάς μετά το γυροκομείο. Κοίτα, το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι καινούρια πρόταση αυτό και θα έχει πλάκα. Σε ποια ζώνη θα παίζει? Ούτε ξέρω, δεν ξέρω. Αυτό είναι θέμα του καναλιού, δεν με αφορά εμένα. Είναι το πρώτο γύρισμα με καλεσμένο. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε γιατί έχουμε μπει και μπροστά. Φέι μου, φιλιά πολλά, καλή επιτυχία. Μην ξέρω, σαλιάζετε, παιδιά, έξω. Ελάτε, αφήστε κάμερες και μικρόφωνα και ελάτε να φάτε και να πιείτε κάτι. Πότε θα κάνετε πρεμιέρα όμως, αυτό θέλω να μου πείτε. Δεν ξέρω, αυτό είναι θέμα καναλιού, σταμάτε εσύ. Το θέμα είναι σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον γιατί είναι καινούρια πρόταση. Με την Ανίτα έχει. Προεκλογική περίοδο θα έχει πολιτικούς και διάφορες προσωπικότητες. Με την Ανίτα Πάνια έχει μία σας πια πώς είναι. Καταπληκτική. Είμαστε πάρα πολλά χρόνια φίλοι, έχουμε ίδιο χιούμορ, είναι όλα μια. Έλα, πάμε μέσα. Η κοπελ, είναι η κυρία που ήταν δίπλα του, προφανώς ήταν από την παραγωγή. Παρά τους πολύ ευγενής, γιατί κατέβηκε για το αυτοκίνητο και πλησίασε τη Σοφία και μίλησε κιόλα. Μετά πήγε να φάει και να πιει. Τι φαγητό είχε μέσα, ρε παιδιά? Τα είχε μπουφέ. Πήγε η Σοφία. Τα είχε μπουφέ, να τα ακούμε. Πολύ γλυκός όμως που τους κάλεσε μέσα. Μπράβο. Να πάνε, έτσι. Είναι τζέντλε. Και βγήκε πια έξω και μίλησε. Ποιος Ψινάκης, ο Αλέξανδρος είναι όλα τα λεφτά. Από Τζοβάνογλου, παιδιά. Γλύκας.